Αγαπητέ Πρόεδρε, φίλοι Λευτέρη, χρόνια σας πολλά. Φίλες και φίλοι, πραγματοποιούμε το 12ο συνέδριο του κόμματός μας, της Νέας Δημοκρατίας, που αποτελεί από την ίδρυσή της από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή το μεγάλο κόμμα των δημιουργικών δυνάμεων της πατρίδας μας. Της Νέας Δημοκρατίας, που αποτελεί αταλάντευτα το πατριωτικό, φιλελεύθερο, κοινωνικό, ριζοσπαστικό και ουσία προοδευτικό κόμμα, με βαθιές ρίζες στις λαϊκές δυνάμεις. Και αυτό όλοι οι αντιπαλοί της δυσκολεύονται να το αποδεχθούν. Προσπαθούν να αποδώσουν στη Νέα Δημοκρατία ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά που αποδεδειγμένα δεν έχει. Ματαιοπονούν. Διαστρεβλώνουν τις εξελίξεις για να μειώσουν το πολιτικό της κεφάλαιο. Ματαιοπονούν. Προσπαθούν να προκαλέσουν εσωτερικές στριβές. Ματαιοπονούν. Προσπαθούν να τις μετακυλήσουν τις κραυγαλαίες ευθύνες τους για τις εξελίξεις. Ματαιοπονούν. Προσπαθούν να οικειοποιηθούν εκ των υστέρων τις ορθές στρατηγικές που χάραξε για τη χώρα η Νέα Δημοκρατία και τις οποίες λυσαλέα είχαν πολεμήσει. Είναι καλοδεχούμενοι, αλλά δεν αποδεχόμαστε να μας κουνάνε και το δάχτυλο. Τους συνιστούμε να κατανοήσουν ότι έχουμε τις βαριές αγκυρές μας στα ιδρυτικά κείμενα του κόμματος, τις αρχές και τις αξίες του. Και δεν είμαστε πολιτικές ανεμοδούρες. Φίλες και φίλοι, διανύουμε μια περίοδο γενικευμένης αμηχανίας απέναντι στις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. Πολιτική αμηχανία που διαμορφώνει συνθήκες θερμοκηπίου για την καλλιέργεια εθνικισμού, λαϊκισμού, ελιτισμού. Στην πατρίδα μας οι εξελίξεις είναι προβληματικές. Η πολιτική αδυνατή να προωθήσει το εθνικό συμφέρον. Οι θεσμοί δοκιμάζονται. Η οικονομία λιμνάζει. Η κοινωνία είναι εξουθενωμένη, είναι απεσιόδοξη. Το κράτος αποτυγχάνει να εγγυηθεί την ασφάλεια, να διαμορφώσει ίσες ευκαιρίες και να προωθήσει την ευημερία για όλους τους πολίτες. Η μετακίνηση πληθυσμών προς την Ελλάδα έχει υπερβεί κάθε βιώσιμο όριο και η διαχείριση του προβλήματος είναι ανεπαρκής. Έχει πλέον αποδειχθεί ότι η χώρα με αυτόν τον καπετάνιο και αυτό το πλήρωμα δεν μπορεί να βρει την ιθάκη της. Όσο πιο γρήγορα η κυβέρνηση κλείσει την προεκλογική περίοδο στην οποία έχει εισέλθει η χώρα, τόσο το καλύτερο για την πατρίδα μας. Ώστε οι πολίτες, μέσα από την ορθολογική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την είσοδο της χώρας σε ανωδικό, εθνικό, πολιτικό, θεσμικό, κοινωνικό και οικονομικό σπιράλ. Εμείς, όπως πάντα στα δύσκολα, καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της χώρας και στις προκλήσεις των καιρών. Και θα το πράξουμε με ομοψυχία, με υπερηφάνεια για τη διαχρονική προσφορά της παράταξής μας, με αίσθημα ευθύνης για την πορεία της πατρίδας μας. Θα πορευθούμε με εθνική αξιοπρέπεια και αξιοπιστία έναντι των εταίρων, με ακεραιότητα και εξωστρέφεια, με διαφύλαξη της ασφάλειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, με προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας, με στήριξη όσων αδυνατούν να παρακολουθήσουν τους ρυθμούς ενός κόσμου που αλλάζει ταχύτατα. Οι ανάγκες επιβάλλουν να κινηθούμε γρήγορα, αποτελεσματικά, ασυμβίβαστα. Απαιτούν στιβαρή ηγεσία, σχέδιο, πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα. Και η Νέα Δημοκρατία καλύπτει αυτές τις απαιτήσεις. Διαθέτει συνεκτικό σχέδιο που ενισχύει την ποσότητα και βελτιώνει την ποιότητα του πλούτου της χώρας, που βελτιώνει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα, την εξωστρέφεια, που διασφαλίζει την ατομική προκοπή αλλά και τη συλλογική ευημερία, που οικοδομεί μια ανοιχτή κοινωνία με την εμπέδωση της ασφάλειας και του δικαίου, που υπηρετεί τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, δηλαδή την αρμονική ισορροπία οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, που δίνει λύσεις σε πιεστικά προβλήματα όπως είναι το δημογραφικό, που παρέχει υψηλής ποιότητας γνώσης σε σύνδεση με την αγορά εργασίας,
με διεύρυνση των επιλογών για όλους τους πολίτες, που αναστρέφει τη διαρροή επιστημόνων και επιχειρήσεων και που βοηθά τη χώρα να ανταποκριθεί στον δομικό μετασχηματισμό της εργασίας εξαιτίας της τεχνολογικής επανάστασης. Παράλληλα όμως, θα εργαστούμε για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδος σε μια καλύτερη Ευρώπη. Ευρώπη η οποία θα προστατεύει εκεί που χρειάζεται και θα δίνει ευκαιρίες εκεί που πρέπει. Ευρώπη η οποία θα αναγνωρίζει την ισχύ της συνεργασίας, αλλά θα σέβεται και τις εθνικές και πατριωτικές ευαισθησίες. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, πλησιάζει η μέρα που θα κλείσει ένας τετραετής κύκλος ανευθυνότητας, ιδεοληψιών και τυχοδιοκτισμού. Και οι πολίτες θα ανοίξουν ένα νέο κύκλο υπευθυνότητας, αξιοπιστίας, μετριοπάθειας, σεμνότητας, αποτελεσματικότητας. Και αυτόν τον κύκλο θα τον πορευτούν με τη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, η οποία υπό την στιβαρή ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με σεβασμό και αναγνώριση της ιστορικής προσφοράς του κόμματος, ορθολογικά προσαρμοσμένη στα δεδομένα των καιρών, καλεί τους πολίτες, ανεξάρτητα από πολιτικές αφετηρίες και παλιές κομματικές προτιμήσεις, να ενταχθούν στις τάξεις της. Μας ενώνει ο στρατηγικός στόχος να ανασυγκροτήσουμε σε σύγχρονες βάσεις την πατρίδα μας. Είμαστε έτοιμοι, Ελλάδα μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Χρήστο. Ο λόγος...